Η γυναίκα αγωνίστηκε να πάει το τιμόνι, άφησε δρόμους ανοιχτούς στην άβρα της απλώνει. Τους παλμούς της τις αντέχει, έχει δύναμη μεγάλη και στην τόση βιοπάλη βγαίνει νικητής. Ραντισμένη με λουλούδια και αμέτρητα τραγούδια, να τα ψέλουν οι αγγέλοι στα ουράνια νεφέλη. Ποιον μπορεί με λίγα λόγια, σε αθισμένα περιβόλια ένα θρόνο να τη στήσει. Στην ψυχή της στάζει μέλη και στις καρδιάς τα μπέλη, ροδόσταγμα να βγαίνει. Το κουράγιο της απλώνει και τα χέρια της ματώνει. Είναι περήφανη και ντόμπρα, δεν την αγγίσει καμιά μπόρα. Όσε στράτες κι αν περάσει και στο σπίτι της αφτάσει, το μόχθο τον ιδρώτα της όλα θα τα ξεχάσει. Γυναίκα ανδριωμένη και φεγγαρολουσμένη, αστέρια σε φωτίζουν, το πρόσωπό σου καθαρό, ποιο θα σου πει σε αγαπώ. Κράτησε τα όνειρά σου και μοίρα με δόξα και ελπίδα, άνοιξε τα φτερά σου. Να έρθει χελιδονάκι και με μια νότα θα σου πει καλημέρα χαραυγή. Γυναίκα είσαι όραμα, πριγκίπισσα με χάρη και ορκίστηκες μες στη ζωή να στέκεις παλικάρι. Δεύτερης υποτικού είμαι. Επειδή εγώ ύστερα είχε πεθάνει ο πατέρας μου 28 χρονών, εδώ μέναμε στου Εμπειρίκου κάτω, η μάνα μου έμενε με 4 παιδιά και 2 γέρους. Λοιπόν, βρήκε κάποιον ερχόταν εδώ πρόσφυγα και τον παντρεύτηκε πολύ πιο μικρό και με βγάλανε από το σπίτι, με στείλανε με δουλειά και εμένα. Και πέρασα τόσα πολλά στη ζωή μου που δεν λέγονται. Και όταν ο άντρας μου υπηρέσε τον εμφύλιο πόλεμο, τα 3,5 χρόνια αυτό το βρώμικο πόλεμο, τον ελεηνό πόλεμο, τον άδικο, γύρισε με ένα ματωμένο ζακετόνι, με τα τρύπια άρδυλα και το απολυτήριο στο χέρι και πήγαινε σπίτι του να βρει τη γυναίκα του με τα 2 παιδιά που άφησε και το βρήκε διαλυμένο, τέρμα. Αναγκάστηκε και ήρθε στην Άνδρο. Συχάθηκε πια τον τόπο εκεί και ήρθε στην Άνδρο και δούλεψε με τον Κοντορούι στα γιαπιά, με το Ραντρικουλιά, στα στραβάκες. Δούλεψε ο Κακομύρης. Και κατόρθωσε και έφερε τη γυναίκα του εδώ με τα παιδιά που τη βρήκε. Και αυτή μια ημέρα των ημερών το σκασε, τα άρπαξε και έφυγε. Και γύρισε το βράδυ τη δουλειά ο καημένος και δεν είχε κανέναν. Του προξενέψανε εμένα. Ήμουνα πια 37 χρονών, δεν ήθελα να παντρευτώ, ήμουνα βασανισμένο παιδί. Εκεί λοιπόν, ο άνθρωπος ήταν καλός, πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Παντρευτήκαμε, κάναμε το γιο μου τον Νίκο. Και κατορθώσαμε με μία τσάρα και πήραμε αυτό το καλύδι. Μόνοι μας, χωρίς κάπου πουθενά βοήθεια καμία. 90 μπουκάλια γάλα γέμιζαν το καλοκαίρι, 6 γελάδες μόνο αρμέγαμε, εκτός τα άλλα βοηδί, τα χοντρά. Είχε τα τελάρια, γιατί πρώτα είχε τα αρμόνια, θυμάσαι με τις βρύσες και τα πράγματα είναι δύσκολα. Είχε τα τελάρα, του γέμιζε τα μπουκάλια καθαρά, ακόμη είχε το σουρωτήρι για ενθύμιο κρυμμένο. Με μια τσάπα, επειδή κύριος οι άλλες δουλειές πιο σοβαρές, τα πότιζα εγώ όλα Ευάγγελε, τον κάπο από την άκρη Αθήνα, τον κάμπο με την τσάπα. Και λοιπόν σε σκόψες έκοβα. Αυλά και αυλέκι, αμέτρητες. Και προϊόντα βιολογικά όλο με κοπριά. Ξέρεις πως το στάβλω εγώ, τι κοπριά έχω κουβαλήσει. Τι να σου πω. Όταν εκείνος το πρωί έβγαινε να κάνει τη διανομή, εγώ καθόμουν πίσω, πρώτα να πλύω τη λάντζα, αρμεόνια, ντρούμια και αυτά όλα που σερβίριζαν τα γάλατα. Και μετά ανέβαινα πάνω, αλλά μαγείρευα από το βράδυ πάντα. Όμως, άμα κατέβαζα την κατσαρόλα μου, Ευάγγελε, ο άντρας θέλει στήριγμα από τη γυναίκα. Εγώ ήμουν στήριγμά του. Άμα κατέβαζε την κατσαρόλα μου, κατέβαινα κάτω στον κάμπο, ξεπασάλωνα μία-μία τις γελαδάρες, άνοιγα τη βάνα, είχε κάνει ένα χαβουζάκι ακόμα θα υπάρχει με, και έβαζα κρύο νερό και τις πόντιζα μία-μία και τις πήγαινα στον Πλάτωνο, ένα πελώριο Πλάτωνο, τόσα υπάρχει και είχε κάνει τον ντουβάρι με τσιμέντο, χαλκάδες και τις έδαινα μία-μία, ξέρεις. Και όταν τις τελείωνα όλες, έπαιρνα την πλατφόρμα, την καροτσάρα
Και τον τραχά που τον είχε πεθερό μου φέρει από το χωριό, έτσι το λέγανε, ένα πράγμα σαν δρεπάλι και θέριζα καλαμπόκια. Και πήγαινα και του τα μοίραζα από μια γκαλιούκλα σε όλες και άφηνα στην πάντα και για το μουλάρι που θα το έφερνε. Και ερχόταν το ρουσάκι μου, Ευάγγελε. Φρε τσιχλάκια, καραμελάκια στην τσέπη, ζωητανάκι μου. Παγίδια, παγίδια δεν αφήναμε, ήταν γλεντζές. Δεν το μουλάρι από κάτω. Είχα την καθούρα έτοιμη, την ανεξούλα τη φρέσκια. Και την άνοιγα, έλα ρε σουάκι μου, λέω, με ένα ουζάκι. Ξεχυγρινόταν, έβαζε τα παλιά ρούχα. Τρώμε την καθουρίτσα, πήγαινε τακτοποιήσα το μουλάρι και ανέβαινε ο κακομύρης. Τρώγαμε και ξάπλωνε. Και το απόγευμα πήγαινε εγώ και του έκανα τις πιο πολλές δουλειές στο στάβλο για να τα δει έτοιμα. Έτσι γίνεται θερής. Η καλύβα, έτσι παίρνετε. Έτσι παίρνετε. Ο άντρας θέλει συμπαραστάτη, άμα η γυναίκα δεν είναι δίπλα στον άντρα. Ένα τέτοιο μυθιστόρημα περίπου είναι αυτό που διαβάζω τώρα. Πρέπει ό,τι δουλειά και να κάνει ο άντρας θέλει κάποια συμπαράσταση. Η μικρή, η μεγάλη, ό,τι μπορεί δηλαδή, η κάθε γυναίκα, ό,τι μπορεί και ό,τι χρειάζεται, ξέρω εγώ. Έτσι είναι. Εμείς είμαστε αγαπημένοι, 43 χρόνια, ωραία, 7 χρόνια πρόλαβε Φουκαράς και έζησε. Με κρατάει στη ζωή το διάβασμα, το γράψιμο και το ραδιάκι, βάζω την Ικαρία, ακούω ωραία πράγματα, ωραία τραγουδάκια και αυτά με κρατάνε. Η γυναίκα όλη την πλάση έκτισε. Μην την υποτιμάτε. Αγωνίστηκε μέσα στη ζωή και να την αγαπάτε. Είναι έξυπνη πολύ, σεμνή και ταπεινή. Όσο δύσκολα περνάει, τη ζωή της κυβερνάει. Έτσι το έγραψα σαν τελείωμα.